Να πάμε τώρα σε μια αθλητική είδηση. Στο πλαίσιο οργάνωσης μεγάλης ομάδας, ο Παναπλιακός παρουσίασε φέτος την ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία θέτει υψηλούς στόχους στο νέο πρωτάθλημα της τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Θέλω να σας καλωσορίσω και εσάς που βρίσκεστε εδώ και καλύπτετε το αθλητικό ρεπορτάζ της σημερινής συνέντευξης τύπου. Καθώς επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και τις φίλες του Παναπλιακού. Πέρασαμε σαν διοίκηση 2 χρόνια, κάπως δύσκολα για μας τους καινούριους στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ζήσαμε όμορφες στιγμές και αρκετές φορές ζήσαμε και την αγωνία των παιχτών, αλλά και την αγωνία και εσάς των ιδίων των φίλων του Παναπλιακού. Μια αγωνία η οποία φαντάζομαι είχε να κάνει με τους στόχους που καθένας από εσάς προσωπικά έβαζε, προκειμένου η ομάδα να φτάσει εκεί που ο καθένας από εσάς είχε ονειρευτεί. Όμως, για να φτάσουμε αυτούς τους στόχους και τα όνειρα του καθενός από εσάς, αλλά και εμάς των ιδίων που ασχολούμαστε με την ομάδα του Παναπλιακού, αυτού του ιστορικού σωματείου, δεν φτάνει μόνο η καλή διάθεση και η καλή θέληση, χρειάζεται και άλλες θυσίες. Και εμείς σαν διοίκηση απερχόμενη, αλλά και σαν νέα διοίκηση, πολλά μέλη της οποίας έχουν να κάνουν από την απερχόμενη διοίκηση, είναι εδώ. Ήρθε νέο αίμα στην διοίκηση αυτή, όπου θα είναι για την επόμενη τετραετία. Επιμέναμε και θέλαμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα, να μας δώσει δηλαδή η Γενική Συνέλευση το δικαίωμα του να ελπίζουμε, να σχεδιάζουμε και να ονειρευόμαστε για αυτή την ομάδα. Ζητούσαμε επίμονα και αυτό τελικά επιτεύχθη να είμαστε διοίκηση 4 χρόνια, είτε εμείς είτε όποιοι άλλοι ήθελαν να έρθουν και να αναλάβουν σοβαρά και να ασχοληθούν σοβαρά με την ομάδα του Παναπλιακού και όχι να ασχολούνται έξω και γύρω από το γήπεδο και να μιλούν για την ομάδα χωρίς να κάνουν και κάποιες θυσίες. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και εποχές που περνάει η ανθρωπότητα και η Ελλάδα, εμείς στην τοπική κοινωνία αυτή προσπαθήσαμε μεταξύ μας υπάρχουν στη διοίκηση επιχειρηματίες οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά, καθώς επίσης και η τεχνική ηγεσία που είναι, θα μιλήσουμε και για αυτούς, θα μιλήσουν και οι ίδιοι για τους στόχους που βάζουμε πλέον, είναι μαζί μας. Είναι άτομα τα οποία έφτασαν την ομάδα σε μια πολύ καλή θέση, ώστε να μπορούμε σήμερα να δικαιούμαστε ότι μπορούμε να βάλουμε τους επόμενους στόχους. Γιατί δεν φτάνει μόνο να βάζουμε στόχους έτσι απλά επειδή το σκεφτόμαστε ή επειδή μας αρέσει, πρέπει, είπαμε, να κάνουμε και θυσίες. Για να γίνω λοιπόν συγκεκριμένος, και αυτό κυρίως που σας αφορά εσάς, να ξέρετε με λίγα λόγια, σαν νέα διοίκηση υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το καλύτερο, πάντα με τη βοήθεια των παιχτών. Αποκτήσαμε νέους παίχτες για το τεχνικό αυτό κομμάτι και για αυτά τα θέματα, τεχνικά ζητήματα θα σας μιλήσουν οι τεχνικοί μας που βρίσκονται εδώ και τα άλλα μέλη του ΔΣ. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω που με στήριξαν για μία ακόμη φορά να είμαι πρόεδρος του Παναπλιακού για την επόμενη αυτή τετραετία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που από ό,τι μαθαίνω έχετε καλή διάθεση και θετική σκέψη για το πρόσωπό μου και για τα μέλη που διοικούμε, καθώς επίσης και για τους τεχνικούς μας. Ο Παναπλιακός βάζει νέους στόχους. Ο προσωπικός μου στόχος είναι η άνοδος. Ο στόχος ο δικός μου για να φτάσουμε εκεί, ό,τι έχει να κάνει από την πλευρά τη δικιά μου και των ανθρώπων που διοικούμε, θα κάνουμε τα δυνατά δυνατά. Θέλω να ενημερώσω κυρίως τον κόσμο όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι της ομάδος και ποιος είναι ο στόχος της ομάδος και τι περιμένουμε από την υπάρχουσα ομάδα που προσπαθήσαμε να φτιάξουμε φέτος. Θέλω καταρχάς να ενημερώσω και να ευχαριστήσω τη διοίκηση που λειτουργεί στην ίδια φιλοσοφία με την οποία εμείς ξεκινήσαμε πριν 4 χρόνια και τα τελευταία 2 χρόνια, έχοντας καταφέρει να έχουμε ανεβάσει την ομάδα στη ΔΕΛΤΑ Εθνική, συνεχίζουμε να λειτουργούμε πάνω στην ίδια φιλοσοφία την οποία ξεκινήσαμε και η οποία είναι ότι πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια ομάδα υγιής, μια ομάδα που να αποτελείται όσο περισσότερο από ντόπιους ποδοσφαιριστές, από ποδοσφαιριστές που ανήκουν στην Αργολίδα, έτσι ώστε να κάνουμε την ομάδα όσο μπορούμε πιο δυνατή και πιο ανταγωνιστική στο επίπεδο που βρισκόμαστε, αλλά ταυτόχρονα να έχει και το τοπικό στοιχείο και να γίνει μια ομάδα που να αποτελεί κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην Αργολίδα να έρθουν να παίξουν σε αυτή την ομάδα, στον Παναπλιακό.
και ταυτόχρονα είμαστε και ανταγωνιστικοί, όπως είπα προηγουμένως, όσον αφορά τους στόχους μας, που κάθε χρόνο προσπαθούμε να είναι όσο γίνεται και ψηλότερα. Την πρώτη χρονιά καταφέραμε να σωθούμε τελευταία αγωνιστική. Πέρσι είχαμε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Καταφέραμε να ανέβουμε πιο ψηλά και φέτος ο στόχος μας είναι, με τις προσθήκες των ποδοσφαιριστών που πήραμε και κρατώντας το βασικό κορμό, που εμείς θεωρούμε ότι είναι παιδιά που έχουν κίνητρο και που θέλουν να ανεβάσουν την ομάδα πιο ψηλά, να προσπαθήσουμε μέσα από τη χρονιά αυτή να πετύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, χωρίς βέβαια να χάσουμε το στόχο μας, ο οποίος είναι πρώτα απ' όλα να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, πρώτα απ' όλα να έχουμε παιδιά δικά μας μέσα στην ομάδα και αν μπορέσουμε να ανεβάσουμε την ομάδα, να το καταφέρουμε μέσα από αυτή τη χρονιά και μέσα από αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να ξαναπώ και να ξανααναφερθώ στην προσπάθεια που κάνει η διοίκηση να στηρίξει αυτές τις σκέψεις μας και πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ βασικό στο χώρο που ζούμε και που υπάρχουμε, να υπάρχει ταύτιση απόψεων και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, πιστέψτε με. Αυτό που εμείς ζητάμε και που προσπαθούμε να το κάνουμε με κόπο και με δουλειά, να μην ξεφεύγουμε από το στόχο αυτό που ναι μεν είναι να ανεβάσουμε την ομάδα κατηγορία, αλλά τουλάχιστον να την ανεβάσουμε με δικά μας παιδιά για να μπορέσουμε να χαιρόμαστε και τις προσπάθειες που κάνουμε, αλλά και να έχουμε και αποτέλεσμα ταυτόχρονα. Σας χαιρετίζω ως μέλος της διοίκησης. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια που φτάσαμε και φέτος θεωρώ ότι έχουμε δυνατότητα να πάμε ακόμα καλύτερα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να ενωθούν όλοι οι φίλαθλοι του Ναυπλίου υπέρ της ομάδος και να καταφέρουμε αυτό που είχαμε σκοπό να κάνουμε από πάντα, να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ο βασικός κορμός ομάδας, όπως είπε και ο προπονητής, έμεινε ο ίδιος. Δεν είχαμε απώλειες. Εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε σίγουρα κάποια παιδιά που φύγανε από την ομάδα και έχουν προσφέρει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια στο Σύλλογο. Δεν θέλω να πούμε ονόματα, ξέρουν ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί. Θέλουμε επίσης να τονίσουμε ότι ο σκοπός και το βασικό μέλημα ήταν να πάρουμε παιδιά από την Αργολίδα, οι οποίοι αγωνίζονταν σε κατηγορίες υψηλές ή σε άλλες ομάδες μακριά από τον Ναύπλιο. Ένας εξ αυτών είναι ο Βαγγέλης ο Ψήλας, ο Παναγιώτης ο Παπαγιωργόπουλος. Πήραμε τον Χρήστο τον Αριτζή, ο οποίος είναι επιθετικός παίχτης, ο οποίος κατάγεται από τις Σέρες, αλλά έχει μεγάλη καριέρα στην Καλαμάτα, στη Δόξα Δράμας. Έχει παίξει και στην Α' Εθνική της Βουλγαρίας. Και θεωρούμε ότι έχουμε κάνει και πολύ καλή επένδυση όσον αφορά τα μικρά παιδιά σε ηλικίες από τον ομό Αργολίδας. Δηλαδή, έχουμε πάρει ταλαντούχους παίχτες, οι οποίοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι το περιουσιακό στοιχείο της ομάδας και θα μας αποφέρουν μεγάλα κέρδη στην πορεία και αφού δουλέψουν σωστά με το τεχνικό μας team. Αυτό που θα πρέπει επίσης να τονίσουμε είναι ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται στον Παναθηναϊκό φέτος δεν έρχονται με την προοπτική του ενός να κάτσουν ένα χρόνο στην ομάδα και του χρόνου να είναι ελεύθεροι. Προχωράμε σε συμφωνητικά και σε συμφωνίες με τους ίδιους να κάτσουν πάνω από 2 και 3 χρόνια, ώστε να μπορούμε και εμείς να επενδύσουμε και οι προπονητές να τους δουλέψουν έτσι ώστε να προσφέρουν στα επόμενα χρόνια σοβαρά στην ομάδα. Επίσης, σήμερα θέλουμε να παρουσιάσουμε και το εισιτήριο διαρκείας. Εδώ πρέπει να καλέσουμε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και όχι μόνο τις ευρύτερες περιοχές να ενισχύσουν την ομάδα μας. Το εισιτήριο διαρκείας είναι αυτό που βλέπετε πίσω μας. Κοστίζει ακριβώς τα ίδια χρήματα που κόστιζε και πέρσι, 100 ευρώ το κάθε ένα. Βέβαια, φέτος κάναμε και μια καινοτομία, τυπώσαμε εισιτήρια διαρκείας για παλέμαχους ποδοσφαιριστές της ομάδας, τα οποία θα κοστίζουν 50 ευρώ έκαστος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα στηρίξει την προσπάθεια. Είναι δύσκολη εποχή, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε στην πιάτσα και εμείς επιχειρηματίες και επαγγελματίες είμαστε. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά επειδή εμείς κάνουμε μια σοβαρή επένδυση φέτος στην ομάδα και επειδή θέτουμε μεγαλύτερους στόχους από άλλες χρονιές, θέλουμε το ίδιο να σκεφτεί και ο κόσμος και το ίδιο να μας ενισχύσει. Διότι αν δεν μας ενισχύσει ο κόσμος, να ξέρετε ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Εμείς θέλουμε τον κόσμο και στο γήπεδο και να μας βοηθήσει με τα εισιτήρια διαρκείας και βέβαια να σταθεί και δίπλα μας, εάν είναι δυνατόν, χορηγικά. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς ομάδας, γιατί για 2 χρόνια στάθηκαν πολύ καλά δίπλα μας, αλλά τους θέλουμε και φέτος. Παρότι η εποχή είναι δύσκολη, θέλουμε και φέτος να στηρίξουν την ομάδα μας και θεωρούμε ότι και αυτή θα είναι δίπλα μας και φέτος. Εδώ πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, η πρώτη επίσημη προπόνηση για την ομάδα για τη νέα σεζόν, είναι αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Βέβαια, καλούμε τον κόσμο να έρθει στην πρώτη της ομάδας, να γνωρίσει τους νέους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Αν θέλει ο κόσμος να συμμετέχει ενεργά από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, από την πρώτη προπόνηση. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Εγώ θα αναφερθώ στα νέα παιδιά που πήραμε από την Αργολίδα και τα οποία ανήκουν πλέον στο Παναθηναϊκό.
Ξεκινώντας πρώτα από το ότι αποκτήσαμε φέτος τα δικαιώματα του Ταμπάκη, ο οποίος έγινε πλέον, ήταν δανεικός από την Αργολίδα και έγινε, ανήκει πλέον στον Παναφυλιακό. Πήραμε επίσης το Φίλιππο το Πρωτόπαπα, ένα παιδί που είναι από τον Ναύπλιο και αγωνιζόταν στην ομάδα του Θρασίβουλου και του Παναθηναϊκού, στις ομάδες νέων Θρασίβουλου και του Παναθηναϊκού. Πήραμε τον Καλύβα και τον Κωστόπουλο, δύο παιδιά που αγωνίζονταν στο Αδάμι, και είχαμε εξαιρετικές πληροφορίες για αυτούς. Το Καραμπέτσο, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν στον Ασκληπιό Επιδαύρου, αγωνιζόταν δανεικός στον Ασκληπιό Επιδαύρου και ανήκει αυτός πλέον στη δύναμή μας. Το Μανιφάβα, ο οποίος ήταν στον Αστέρα Τρίπολης, στην ομάδα νέων και εφήβων εκεί πέρα, και αυτός πλέον ανήκει στη δύναμή μας. Αποκτήσαμε τα δικαιώματα του Παναγιωτόπουλου, του τερματοφύλακα που αγωνιζόταν πέρσι στην ομάδα ως δανεικός. Τον φέραμε πλέον στην ομάδα σαν μεταγραφή, και αυτή είναι μια σημαντική επένδυση για την ομάδα. Το Μπογάτο Γιάννη, ο οποίος αγωνιζόταν στο Τολό και πλέον και αυτός είναι μαζί μας. Και το Δρυμούρα, το Ραφαήλ, από την ομάδα Τσικίου, ο οποίος και αυτός μαζί με τον αδερφό του θα είναι κοντά μας και φέτος. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επένδυση και νομίζω ότι αποτελούν ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο στον Παναφυλιακό, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια κατάφερε να έχει στη δύναμή του παίκτες οι οποίοι του ανήκουν ουσιαστικά και μπορούν να αποτελέσουν και περιουσία για την ομάδα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό το οποίο έχουμε κατακτήσει τα τελευταία χρόνια. Θέλω ακόμα να πω κι εγώ, σαν παλιός ποδοσφαιριστής της ομάδος, ότι αυτό που έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, ότι χρειάζεται ο κόσμος να είναι κοντά στην ομάδα. Να μπορούν και τα παιδιά να έχουν τη βοήθεια τους και τη συμπαράστασή τους, ώστε να μπορέσουμε φέτος να πετύχουμε τους στόχους μας, οι οποίοι είναι πολύ φιλόδοξοι, γιατί καταφέραμε να σχεδιάσουμε μια ομάδα που είναι όπως τη θέλαμε, όπως την ονειρευόμαστε, και νομίζω ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες να πετύχει τους υψηλούς στόχους που έχει φέτος.